Πάμε παιδιά, τομέα τομέα και θύρα θύρα, το τέταρτο και τελευταίο παρτάκι της ημέρας. Βλέπουμε την κερκίδα να πηγαίνει προς τοποθέτηση στο τομέα το 5 από μια εντελώς διαφορετική πλέον γωνία εγώ. Πάνω στο γερανό του φίλου μου του Πάνω του Κατσιφή, καθώς ο Πάνω στο Κατσιφή κάνει χειρονομίες, να φοβηθώ να μου φύγει η κάμερα και να πληρώνει 1500 ευρώ. Τα έχει αυτός, εντάξει δεν το φοβάμαι. Πραγματικά όμως δεν φοβήθηκα. Πανώ, δεν φοβήθηκα. Ατάραχος. Έκανε τη λαλακία του ο Πάνος. Πάνω κάτι σου λέει, Πάνω. Γεια σας ρε! Λοιπόν, πότε πήρε ο Τένοντας. Ο Τένοντας πότε θα μπει. Τι θα βάλεις εκεί μέσα ρε. Ράβδους. Ο Ράβδος σε εσύ είναι. Ο Τένοντας είναι ο Ράβδος. Ναι, τα μεταλλικά. Η απόσταση, παιδιά, του γερανού του Πάνω του Κατσιφή με απέναντι τον πυλώνα είναι πάνω από... Πάνω! Είναι 200 μέτρα, ρε! Από εδώ απέναντι, είναι 200 μέτρα! Πώς το κόβεις? Πάνω κάτω από 50, πίσω. Να είναι καλά ο Μινάς με το φακό του. Και ο συνάδελος ο Βασίλης. Ποιος Βασίλης? Ο συνάδελφος. Ο Γερανής σας είναι Βασίλη, το λένε. Ναι. Έλα ρε. Ανεβάζεις το τέλος τα βίντεο και φωτογραφίες ή όχι? Τι ανεβάζω? Ανεβάζεις το τέλος τα φωτογραφίες και φωτογραφίες. Ναι, αγόρι μου, ναι. Έχουμε έρθει από την Κιλίνη και έχουμε δει το επίπεδο και το παρακολουθό μας πέρα παλικάρια εκεί. Άμα κατεβεί να συγχωρέσουμε αυτό. Τι θέλεις? Έχουμε έρθει από την Κιλίνη. Ναι. Ναι. Ναι, αγόρι μου, θα γνωριστούμε. Ναι, θα κατέβω και θα γνωριστούμε. Τελειώνω, τελειώνω τώρα την κάλυψη. Κάθε την κερκίδα και τελειώνω. Αυτά είναι παιδιά το μεγάλο παράσημο για μένα. Καθώς το παρακότσι με κουνάει, μην με κουνάς, ρε, το κάνω λήψη. Μου τραβάει το ζωνάρι τη ζώνη πυροσβεστική. Λοιπόν, καλοφόρε την παιδιά. Αυτό που θέλατε το είδατε όλοι. Λογικά είναι η τελευταία ή η προτελευταία σκάλα που μπαίνει προς τον πυλώνα μεριά. Έτσι, πάμε τώρα ένα γενικό πλάνο. Θόλος ο βαχός, δεν πειράζει. Εδώ είναι ο πυλώνας, ο δεύτερος, ο βόρειο, ο δυτικός. Μην πεις τίποτα, Παναγιώτη. Ναι. Προσπαθεί να μου πάρει την κάμερα, παιδιά, για να τα δείξει. Κάτσε, ρε Παναγιώτη. Είδατε τι κάνει ο Παναγιώτης, ο αδελφός του Κατσιφής, ο κερανίστας. Λοιπόν, με αυτά παιδιά κατεβαίνω κάτω για να δείξω τομέα και θύρα-θύρα το τεκτενόμενα στην Αγκαστοφιά. Από εδώ όμως είναι πιο καλό να πάρω τον 8. Βάζει μπροστά στο φακό, τι έβαλε τώρα, τσιγάρο έβαλε. Εφτά, με τα υπερώα πάνω, είναι σε αναμονή παιδιά αυτά εδώ, να καλυμποθεί και να ρηκτεί σκυρόδεμα στη μισή κολόνα για να πέσει πάνω ο δοκός σίγουρα πλέον στέψης. Εδώ ο δοκός στέψης είναι σε προχωρημένο στάδιο, στο τομέα των 6. Ακόμα κάθεται να κάτσει η κερκίδα μέχρι να κλείσει το βίντεο, παιδιά, το δεκάλεπτο. Ακόμα δεν θα έχει κάτσει τόσο πολύ καθυστερεί να κάτσει μια κερκίδα. Και ας είναι από πάνω στο σημείο που πρέπει να κάτσει. Πάμε τομέα 5 στα ανατολικά. Εκεί που ακόμα δεν έχουν κάτσει οι κερκίδες. Μπαίνω στο 4 που είναι από πλευράς δημότητας
ο νούμερο ένα τομέας από πλευράς τόσο κερκίδων όσο και δοκουστέψεις, κοιτάξτε τον σε όλο του το μήκος και πλάτος. Έχει τοποθετηθεί και έχει εμφανιστεί η δοκός στέψης. Μπαίνω απέναντι στον τρία. Οι κολόνες είναι έτοιμες για να ενωθούν με λατάκια ξυλία και να πέσει μετά τον πετό. Πιάνω τον 12 με τις καλωσιές. Θα να μου φύγει το γυαλί. Και εδώ είναι ο πυλώνας μας που ο Παναγιώτης Κατσιφής εδώ και μισή ώρα μου λέει κάτι θα βάλει και όλο δεν βάζει. Όλοι ντους στον Παναγιώτη Κατσιφή. Λοιπόν, έκανα ένα εξάλεπτο βίντεο, τώρα θα πάρω παιδιά και από κοντά, από κάτω, το μέα 9 και το μέα 8 εκ του σύνεκης. Ζήτω η αϊκάρα μας. Ξεκινάω παιδιά την επίγεια λήψη από το βουναλάκι μας με το πυλώνα τον νότιο δυτικό, μπαίνω στον 9. Έχει περάσει ένα 20 λεπτό από όταν η κερκίδα και παραπάνω από όταν η κερκίδα, γιατί ήμουν πάνω στο κερανό του πάνω και συζητούσαμε και θα δείτε ότι ακόμα παιδιά η κερκίδα βρίσκεται εκεί και δεν έχει τοποθετηθεί. Επειδή είναι η τελευταία, κάνουν τις όποιες ενέργειες στα μαστόρια εκεί για να την τοποθετήσουν. Ακόμα είναι αγκιστρωμένη. Λοιπόν, έχει έρθει τώρα ένα βαρέως τύπου φορτηγό μέσα, φέρνοντας κάτι μεταλλικά αντικείμενα, παράξενου διαμετρήματος και τύπου, δεν τα έχω ξαναδεί. Πού θα μπουν αυτά, ο Θεός και η ψυχή τους. Λοιπόν, και το υπόλοιπο δίλεπτο παιδιά θα είναι από δυτικούς τομείς, καθώς βλέπετε εδώ πέρα στον πυλώνα, τον τέταρτο, τον νοτιοανατολικό, οι εργασίες συνεχίζονται στο φουλ, δεν ξέρω τι κάνουν μέσα, τι λεπτομέρειες κάνουν μέσα. Ο Παναγιώτης είναι εδώ, εδώ είναι ο κερανός, εκεί πάνω στο πιο ψηλότερο σημείο βρισκόμουν και τράβαγα τις λήψεις. Να τον ευχαριστήσω ακόμα μια φορά τον Παναγιώτη τον Κατσιφή, να ο κερανός του. Λοιπόν, συνεχίζω παιδιά, περιπαϊτά. Για να καταλάβετε όλοι που βρίσκομαι, η εκκλησία μας, η γιατριάδα, εδώ τη βλέπετε, θα είναι πεζόδρομος. Εδώ που είναι από κάτω, στα τόλ, από κάτω, ήταν το δεξαμενές, θα είναι πεζόδρομος από πάνω. Και εδώ το πέταλο της σκεπαστής και της παλιάς 13-14-15-16. Πώς διαμορφώνεται, σήμερα Πέμπτη, 28 Δευτέρου 2019. Όλοι δείτε παιδιά το αφιέρωμα που ετοίμασε ο Χρήστος TV και θα το ανεβάσει 8 η ώρα στο κανάλι μου με live chat. Όποιος θέλει γράφει μηνυματάκια, τι του αρέσει, τι το χαλάει, να θυμηθούμε πως ήταν το οικόπεδό μας, να δούμε από πού ξεκίνησε η ΑΕΚ, η προσφυγιά, ένα μισάωρο βιντεάκι απολαυστικό, καθίστε να το απολαύσετε. 8 η ώρα ανεβαίνει στο κανάλι μου, το Black Horse ΑΕΚ. Εγγραφές, ξέρετε τα σχετικά, να με στηρίξετε ηθικά και μόνο. Πάμε παιδιά, περιπατητά, μέχρι να φτάσω πάνω στο αυτοκίνητο, στο θεωρείο των κακύρων της 21, αναχείρας ο τρίποδας, για χαρά. Εδώ είναι 8, βλέπουμε τα τραπέζια έχουν πάρει θέση της μάχης των 9, για να σηκωθεί παραπάνω ο τομέας. Στον Πειραιά και αν έχουμε πολύ λαό, στην Καρδίτσα επίσης, στην Αμφίπολη, περιοχές γεμάτες ΑΕΚ, επαρχιώτικες περιοχές,
που αγαπάνε την ΑΕΚ, λες και είναι η οικογένειά τους. Κομωτινή, φιλιά στο φίλο μου στην Κομωτινή, το Βαγγέλη. Βαγγελάρα, σ' αγαπάω πολύ. Κορυδαλός. Μπήκα στον 7, έχει αδειάσει τελείως από σκαλοσχέσεις και ξυλία. Δοκό στέψεις, πάμε για ετοιμασίες. Σκάλες του 6, του νότιου 6. Δημιουργία κλιμακοστασίων στον τομέα των 6. Μπαίνω, παιδιά, στον δυτικό 5, τον νότιο δυτικό 5. Έχει κλείσει το δεύτερο διάστημα με κερκίδες, όπως και ο 6 έχει κλείσει με κερκίδες. Από τις πλάτες γίνονται αυτές οι συλλήψεις. Η ώρα έχει περάσει το 4 και τώρα ετοιμάζουν, κλείνουν το τζίγκο που είχαν ανοίξει για την πτευτοείσοδο, να περάσει το ελπιστροφόρο μηχάνημα για να στρώσει το χώμα. Εδώ με τα παλικάρια μαζί αγκώγησαν να δουλεύουν και θα καταλήξω λίγο μετά στο αμάξι της δασκάλας να δείξουμε τη διαμόρφωση του χώρου. Έτσι, με αυτό εδώ κλείνει και η σημερινή ημέρα. 4 βιντεάκια. Να είστε όλες και όλοι καλά. Όπου και αν πάτε το βράδυ, να φάτε και να πιείτε. Κερνάει ο άντρας. Ζήτω η ΑΕΚ, αδελφιά. Φίλοι μου, εγγραφέστε κουδούνι.